υπάρχουν και κάνει το δύο. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον προπονητή να βλέπει τους ποδοσφαιριστές που έρχονται από ως εναλλακτική λύση και να είναι τόσο σημαντική για την ομάδα τους. Ήταν ο Τσόκο τραγουδάκι. Ο Μπίζε Βάρ έντρωε Μαρκό, αγόρα από το Τσούπα και έντρωε Μαρκό με την ασυστέντια. Είναι πολύ σημαντικό για τον Τσόκο opções válidas e que os clubes podem marcar a diferença nos jogos. Sim, é verdade, mas isso é um trabalho que se vai criando ao longo da época. Πράγματι ισχύει αυτό. Είναι μια δουλειά η οποία γίνεται κατά τη διάρκεια της σεζόν. Não foi só o Vicens Bar, não fez só um gol, como também fez uma assistência, como o Chuba hoje. Então, na Boris, δηλαδή, να έχεις όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές ετοιμοπόλεμος, μπορούμε να πούμε. Ο Diego έβαλε τον γκολ την προηγούμενη αγωνιστική, είχε και την assist. Eu disse-vos sempre desde o primeiro dia que a nossa ideia era construir uma identidade em que a estrela seria a equipa, onde todos teriam possibilidades de jogar e jogar de forma coletiva. Και από την πρώτη στιγμή που ήρθα, αυτός ήταν ο δικός μου στόχος και νομίζω ότι το έχω επικοινωνήσει αυτό στο τραπέζι γίνεται περισσότερο. Το γεγονός δηλαδή ότι θέλουμε να έχουμε μια ομάδα που το αστέρι της θα είναι η ίδια η ομάδα. Το γεγονός ότι θα μπορούν να παίζουν ανεξάρτητα με το ποιος ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται, θα έχει μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, όπως είδαμε και σήμερα. Enquanto, e quando todos os jogadores sabem aquilo que têm que fazer dentro do campo, com esta dinâmica e com esta intensidade, porque o que nós vimos hoje aqui foi uma equipa com identidade. Com intensidade e com uma intenção clara de querer jogar. Και νομίζω ότι δείξαμε και σήμερα αυτή την αγωνιστική ταυτότητα, μια αγωνιστική ταυτότητα που είναι βασισμένη στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών σίγουρα, στην πολύ μεγάλη ένταση που βάζουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και σε ένα ξεκάθαρο σκοπό, ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο προσπαθούμε να ακολουθήσουμε όσο να το γίνει πιο πιστά. E acho que mais uma vez ficou claro a força coletiva da nossa equipa através da nossa forma de jogar. Και θεωρώ πως σήμερα πραγματικά φάνηκε πάρα πολύ το πόσο δυνατή ομάδα είναι, με όλη τη σημασία της λέξης, η ομάδα του ΠΑΟΚ. Οι jogadores percebem que todos contam. Οι ποδοσφαιριστές το νιώθουν και οι ίδιοι ότι τους υπολογίζει ο προπονητής τους. Eu sei que vocês só vêm e hoje só puderam jogar estes jogadores, mas durante a semana todos trabalham para chegarmos aqui e termos este rendimento. Και αυτό γιατί είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να το έχω συνέχεια στο μυαλό μου, ότι η δουλειά η οποία φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν, αλλά είναι κυρίως και από αυτούς οι οποίοι δεν αγωνίζονται. E eu não me esqueço de nenhum deles. Και ενώ ο πολύς ο κόσμος συνήθως τους ξεχνά και βάζει μόνο τους πρωταγωνιστές, αυτούς που βάζουν τα γκολ ή οτιδήποτε άλλο, εγώ δεν τους ξεχνάω ποτέ. Sei que não é fácil deixar o Vicens depois daquilo que fez no último jogo. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο deixá-lo fora. Ο Diego να μείνει εκτός αρχής δεκάδες και γενικότερα να μην παίξει καθόλου σήμερα μετά από την εμφάνιση που έκανε στον προηγούμενο αγώνα. Mas todos eles sabem que nós acreditamos neles e que eu acredito neles. Ωστόσο, όλοι ξέρουν ότι η εμπιστοσύνη μου είναι στο 100% για αυτούς και ότι θα έρθει και η στιγμή που θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν. Καλά, Κώστα. Μήπως ο κόουτς παίρνει συνειδητά ένα μικρό ρίσκο να χρησιμοποιεί δύο παίκτες όπως ο Μαουρίσιο και ο Βιερίνια που δεν είναι απόλυτα έτοιμοι διαρκώς και με πολύ χρόνο συμμετοχές, γιατί πρέπει να πάρουν αυτά τα λεπτά μέχρι να φορμαλιστούν. Και γι' αυτόν τον λόγο σήμερα έκανε και κάποιες αλλαγές, ας πούμε έβαλε τον Μπέλτα που φαίνεται πιο φρέσκο από τον Μαουρίσιο, παράδειγμα. Σκαλιά που δεν μου ξέρει που συνειδητά τομάρουν ρίσκο με κονσιένσια. Tendo a jogar o Maurício Vieirinha a todo o jogo, porque são jogadores muito importantes que precisam dos jogos para trazer o ritmo. E, por exemplo, hoje saiu primeiro o Belkas, que parecia que tinha até uma frescura e podia dar, se calhar, um pouco mais, mas ficaram os outros porque têm de encontrar o seu ritmo competitivo. Não. Eu não penso nos jogadores individualmente. Δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν νομίζω ότι σκέφτομαι ατομικά τους ποδοσφαιριστές. O que nós precisamos naquela altura é, ao contrário daquilo que vocês possam pensar, era termos frescura na frente. Αυτό που εμείς χρειαζόμασταν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή όταν έγιναν οι δύο ταυτόχρονες αλλαγές, κατά τη δικιά μου την όψη τουλάχιστον, ήταν να φρεσκάρουμε την ομάδα μπροστά, στους επιθετικούς. Nós somos uma equipa pressionante. Και αυτό γιατί είμαστε μια ομάδα που αρέσκεται πάρα πολύ να πιέζει μπροστά. E os nossos avançados têm que correr muito. Και αυτό σίγουρα σημαίνει ότι οι επιθετικοί πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ και στο αμυντικό κομμάτι. Vocês veem equipas que jogam com três médios, nós jogamos só com dois. Από την άλλη, βλέπουμε ότι συνήθως οι περισσότερες ομάδες παίζουν με τρεις μέσους, εμείς παίζουμε με δύο. E o que nós pedimos aos nossos avançados é muito desgastante fisicamente. Και να είστε σίγουροι ότι αυτά τα οποία ζητάμε από τους ποδοσφαιριστές που παίζουν μπροστά τους επιθετικούς μας είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα και απαιτούν πάρα πολύ ενέργεια. E a nossa forma de jogar, normalmente as substituições, depois de chegar aí 60-70 minutos, é refrescar a nossa pressão na frente. Και άμα δείτε κιόλας
την πλειονότητα των παιχνιδιών μας, γύρω στο 60 με 65, κάνουμε οι πρώτες αλλαγές οι οποίες κάνουμε έχουν να κάνουν κυρίως με το φρεσκάρισμα της παιχνικής μας γραμμής. Ο περσεβεί como é que está os nossos médios, alguns dos médios está a perder energia. Ή βλέπουμε αν κάποιος από τους μέσους μας έχει χάσει πάρα πολύ ενέργεια, οπότε ίσως χρειάζεται εκεί πέρα κάποια αλλαγή. E outra decisão é reforçar ou substituir os aceleradores de jogo, que são os jogadores que jogam para fora. Και μετά οι παίχτες οι οποίοι μας δίνουν τη μεγαλύτερη επιτάχυνση στο αγωνιστικό μας πλάνο, οι οποίοι είναι συνήθως ή εσωτερική ή εξτρέμ. Mas fiquei muito contente porque quem jogou o Pelkas e o Carol jogaram bem na frente. Αλλά αυτό που έχω να πω και για τους δύο ποδοσφαιριστές και για τον Πέλκα και για τον Σβιντέρη και τον Κάρα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι. E se nós repararmos no segundo gol, é um passe do Omar a rasgar a linha defensiva do nosso adversário, a isolar o Chuba e, portanto, fizemos o 2-0 e aí matamos o jogo. Όπως βέβαια και οι αντικαταστάτες τους, αν παρακολουθήσουμε το γκολ το οποίο έβαλε ο Τσούπα, ξεκίνησε από μια ενέργεια την οποία ξεκίνησε ο Ομάρ. Μπορούμε να δούμε πολλά θετικά στοιχεία από την ομάδα και το λέω σε συλλογικό. Υπάρχει κάτι που δεν του άρεσε το εμίγωνο, δεν το πει αύριο στο παιχνίδι σήμερα. Portanto, há muitas coisas positivas que podemos tirar desse jogo. Há também algumas coisas não negativas, mas coisas que podíamos até fazer melhor. E, por exemplo, o que é que o senhor disse no intervalo aos seus jogadores? Se estava satisfeito? Eu perguntei se eles gostavam da bola, se gostavam da bola, se a bola era para tratar bem ou era para lhe dar porrada. Αυτό που τους προέτσα τους ποδοσφαιριστές μου στο ημίχρονο είναι αν τους αρέσει η μπάλα, αν θέλουν την μπάλα και αν θέλουν όταν την έχουν στα πόδια τους να τις φέρονται με αγάπη ή να τις δίνουν μία και να πάει όπου να είναι. Disse-lhes que a bola é nossa amiga. Γιατί τους είπα ότι η μπάλα είναι φίλη μας. Temos que a tratar como tratamos a nossa família. Και πρέπει να τη συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμαστε στην οικογένειά μας. Porque a verdade é que nós entramos bem no jogo até fazer o golo. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, καταφέραμε και πετύχαμε αυτό το οποίο θέλαμε, ένα γρήγορο γκολ. E depois deixamos de querer jogar, só defender. Αλλά μετά σταματήσαμε να θέλουμε να παίζουμε εισαγωγικά. Ουσιαστικά περιοριστήκαμε σε ένα παθητικό ρόλο που δεν αρμόζει σε εμάς. Και όλοι στο intervalo que nós somos o PAOK. Και αυτό που τους είπα στο μήχρονο ότι είμαστε ο PAOK. Nós temos uma identidade. Έχουμε μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. E temos que ir para dentro do campo e jogar como treinamos. Και πρέπει να μπούμε μέσα στο γήπεδο και να παίξουμε έτσι όπως προπονούμαστε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. E saber jogar sob pressão. Και πρέπει να παίζουμε υποπίεση. E foi isso que nós fizemos na segunda parte. Και νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε σε αρκετά καλό βαθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Mas é verdade, nós tivemos, foi um bom jogo, no geral, um bom jogo, fizemos αυτό, um bom jogo. Γιατί θα έλεγα ότι γενικά ήταν ένα καλό παιχνίδι από τη δικιά μας πλευρά. Podíamos ter feito mais um ou outro gol, é verdade. Ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και ένα-δύο παραπάνω γκολ. Mas esses 25-30 minutos da primeira parte temos que os melhorar. Αλλά αυτά τα 25-30 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, μετά το πρώτο μας γκολ, σίγουρα είναι ένα διάστημα το οποίο δεν θέλουμε να επαναλάβουμε. Τώρα, επειδή πιάσαμε τις αλλαγές, αν θέλει λίγο να μας εξηγήσει και το σκεπτικό με την αντικατάσταση του Μάτους, υπό την έννοια ότι είναι ένα παίκτη που δεν έγινε συχνά. Δηλαδή, συνήθως έπαιζε στα μάτια και στα δύο τελευταία παιχνίδια είναι αλλαγή, είναι συμπτωματικό, υπάρχει κάποιο άλλο σκεπτικό. Tanto desmentamos a falar dos suplentes, o Matos outra vez saiu também no último jogo, não sei se isso é coincidência ou não, e o que é que o senhor queria fazer metendo dentro do Varane? Eu do Matos estou sempre à espera de mais. Από το Μάτος πάντα περιμένω παραπάνω. Agora o que nós pretendemos foi fazer uma linha de 5, experimentar uma linha de 5. Αυτό το οποίο θέλαμε να δοκιμάσουμε με την είσοδο του Βαρέλα ήταν να παίξουμε με πεντάδα πίσω. Com três centrais e o Ιανούλης e o Λίμνιος a dar largura para fora. Με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και δύο παίχτες στα άκρα, τον Ιανούλη και τον Λίμνιο. E perceber como é que a equipa reagia nesse contexto. Και να δούμε πώς η ομάδα θα αντιδρούσε παίζοντας αυτόν τον σχηματισμό. Ένα 5-4-1 στην άμυνα που γινόταν 3-4-3. E também porque o Matos levou um amarelo desnecessário e não podíamos correr riscos. Από την άλλη, ο Μάτος δέχτηκε μια αχρίαστη κίτρινη κάρτα λίγο πριν βγει και σίγουρα δεν υπήρχε κάποιος λόγος να μείνουμε στο παιχνίδι και να ρισκάρουμε κάτι οτιδήποτε. Προβεντούρα, se não fosse esse amarelo, meteria o Ezite. Πιθανότατα, εάν δεν είχε πάρει αυτή την κίτρινη κάρτα, θα έβαζα τον Ezite.